γκράνε. Δεν μπορεί να τις κάνει χωράφια από τις γκράνε. Αυτή η δουλειά θα βρέχει και θα σκοτώμα στον αέρα. Η καταστροφή που έγινε εδώ είναι τεράστια, βλέπετε τα χάλια μας. Καταστραφήκαμε όλους καιρός, καλλιέργεια και θερμοκηπία. Η ζημιά έγινε με τα πολλά νερά, έριξε βέβαια πολλά νερά, αλλά πιστεύω ότι το κυριότερο πρόβλημα ήταν τα νερά του δρόμου, τα οποία έρχονται από τα ρέματα, από τα κιούκια που υπάρχουν στο δρόμο και επετευθήκανε σε αυτό το ρέμα που είναι δίπλα σε μένα ακριβώς. Πρέπει κάτι να γίνει και με τους δρόμους και με τα νερά και με τις γράνες και με όλα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, δηλαδή βλέπετε και μόνοι σας, ορίστε. Καταστραφήκαμε όλος καιρός. Πώς θα πληρώσουμε τώρα τα έξοδά μας, πώς θα φυτέψουμε, πώς θα τα φτιάξουμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν χρέη εδώ. Τι θα γίνει στο τέλος δηλαδή. Και άντε φέτος το φτιάξαμε. Του χρόνου δηλαδή, άμα δεν φτιάξουν αυτό το πρόβλημα εκεί με το δρόμο και μπαίνουν πάλι τα νερά, τι θα γίνει. Πάλι πρόβλημα θα έχουμε. Κάθε χρόνο θα μας καταστρέφει. Πρέπει κάτι να γίνει, να λάβει και η πολιτεία, να λάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο θερμοκήπιο του Γιώργου του Διακουμόπουλου, των αδερφών Διακουμόπουλου, στα Φιλιατρά, στους Γαργαλιάνους. Και αυτό το οποίο αντικρίσαμε σήμερα πραγματικά είναι μοναδικό. Η πίεση του φαινομένου, της μεγάλης βροχής, η οποία ήταν και μεγάλη, έχει δημιουργήσει μια τεράστια ζημιά εδώ και ζημιά όχι στην καλλιέργεια, ζημιά στις πάγιες εγκαταστάσεις, στη θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Θερμοκήπια σύγχρονα, τυποποιημένα, τα οποία με πολύ υδρότα η παραγωγή τα έχουν εγκαταστήσει και με δυσκολίες στη σημερινή συγκυρία και να βλέπουμε αυτές τις ζημιές. Το νερό το οποίο έχει πέσει μέσα είναι χιλιάδες τόνοι. Πραγματικά είναι σε απόγνωση η παραγωγή για να συνεχίσουν τη δραστηριότητα, γιατί δεν είναι η ζημιά τώρα που βλέπετε εδώ. Ο παραγωγός για να ασκήσει τη δραστηριότητά του αυτή θα χάσει όλη την καλλιεργητική περίοδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ήδη καταγράφουμε, ξεκινώντας από τον κύριο Διακουμόπουλο, τη ζημιά η οποία είναι ολοσχερής. Θα δούμε και άλλους παραγωγούς εδώ, στον Νικήτα το Λαμπούση, στον Γιάννη τον Τζάκονα, στον Τζάγκαρη, στον Κανελόπουλο, στα Φιλιατρά και παντού. Θα ολοκληρωθούν οι ζημιές όλες, θα κάνουμε καταγραφή, θα ενημερώσουμε την περιφέρεια ταυτόχρονα και τον ΕΡΓΑ, διότι πραγματικά η ένταση των φαινόμενων ήταν τέτοια που δημιούργησε πραγματικά πολύ μεγάλες ζημιές. Τα πράγματα είναι δύσκολα, στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. Εκτιμάμε ότι οι καταγραφές τις οποίες σας στείλουμε και ο αρμόδιος φορέας που είναι ο ΕΡΓΑ θα ανταποκριθεί άμεσα ώστε να καταθούν οι ζημιές, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα από κάθε κατεύθυνση ώστε να προστατευτεί η καλλιέργεια και η παραγωγή στην περιοχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι επενδύσεις στο πρωτογενή τομέα και στα θερμοκήπια στην περιοχή είναι αυτές οι οποίες έχουν δώσει όθηση στην περιοχή και δυναμική. Θα πρέπει με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε αυτή την καλλιέργεια, αυτές οι καλλιέργειες προς όφελος της περιοχής, διότι οι νέοι προοδευτικοί παραγωγοί της περιοχής με αυτά που βλέπουν εδώ απαγοητεύονται και είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ. Και να ξεκινήσω και μηνύσεις και με τον Δήμαρχο και με τον καθέναν που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για μια πρωτοφανής καταστροφή. Δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει ξαναγίνει και άλλες φορές έχει ρίξει παρόμοια ποσότητα νερού. Αλλά εδώ οι κύριοι του δρόμου με τις μελέτες που έχουν κάνει με τα βρόχια ύδατα κάνανε τα χωράφια και τις περιουσίες του κόσμου ρέματα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Και άλλες φορές έχει βρέξει, έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ οι συνάδελφοι έχουν καταστραφεί. Πρέπει η πολιτεία να δει τι θα κάνει. Δεν μπορεί του κάθε ενός η περιουσία να δέχεται τόσα κυβικά, εκατομμύρια κυβικά νερό, γιατί κάποιοι έτσι το επέλεξαν. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος αυτός θα ξαναπάρει λεφτά του χρόνου το Μάιο. Το θερμοκήπιο αυτό δεν στεγνώνει ούτε μέχρι το Νοέμβρη. Επειδή μέσα στο θερμοκήπιο δεν μπορεί να δεχτεί αέρα για να στεγνώξει, πρέπει να ξεσκεπαστεί όλο. Οι καταστροφές είναι απανόρθωτες, η ζημιά είναι τεράστια και πρέπει κάτι να γίνει. Εδώ, από το Γεροδήμο, που βγαίνουν τα βρόχια ύδατα που έχουν κάνει τα κύκια, μέχρι εδώ, μέχρι το Λαγκούβαρδο, όλη η περιοχή έχει πληγεί. Έχει πάθει καταστροφή ο Σωτήρης ο Καντήλας από πάνω, ο Νικήτας ο Λαμπούσης, παραπάνω ο Φάνης ο Δημητρακόπουλος, όπως έρχεται όλη η γραμμή αυτή έχει καταστραφεί. Φτάνουμε εδώ στο θερμοκήπιο που είναι εγκαταστάσεις, οι οποίες οι υλικές ζημιές που έχουν γίνει θέλουν πάρα πολλά λεφτά για να φτιαχτούν. Και λεφτά δεν θα εισπράξει αυτός ο άνθρωπος.
Αυτό πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό. Πρέπει η πολιτεία και η περιφέρεια να λύξει το πρόβλημα με τα ύδατα νερά. Θα ξαναγίνει του χρόνου, οι εποχές αλλάξαν. Πάλι θα ξαναδεχτούμε 100 χιλιοστά νερό. Τι θα γίνει δηλαδή εδώ εμείς? Θα φύγουμε μετανάστες από την περιουσία μας? Ναι, αλλά... Εδώ είναι στον όγιο κοσμί, εδώ για το φαινίδι, εδώ πετσικάρι φόβο. Κοίτα εδώ πέρα τι έγινε. Να φρικάρεις. Ονομάζομαι Σωτήριος Κανδύλας. Κάνδυλας. Κάνδυλας. Παραγωγός, όπως βλέπετε πίσω μου η καταστροφή είναι 100%. Τι άλλο να πω, η καλλιέργεια είναι μαύρες κουνουπίδια, μπρόκολα, φασόλια, μελιτζάνες, κολοκύθια. Δεν έχει μείνει τίποτα. Από εδώ και πέρα σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Οι υπεύθυνοι ας το δούνε. Και φταίνε τα δημόσια έργα γιατί μας φέραν όλα τα νερά εδώ. Οπότε βλέπετε η καταστροφή είναι 100%. Εδώ δηλαδή παλιά η περιοχή δεν συγκέντρωνε τόσο ποσό του νερού? Όχι, ποτέ. Εγώ είμαι 50 χρονών, δεν έχω δει ποτέ αυτό το νερό να έχει περάσει ποτέ από το χωράφι. Στα 50 τελευταία χρόνια. Το ονομάζομαι Νίκας Λαμπούσης, είμαι νέος παραγωγός, νέος στην καλλιέργεια των θερμοκηπίων. Είναι μια κατασκευή σύγχρονη που τώρα κλείσαμε ένα χρόνο. Η πανελευθερία που πάθαμε χθες και η καταστροφή είναι το λίγο, το πολύ είναι πολύ λίγο να σας το πω. Μας πνίξαν τα νερά, μπήκανε όλη η καλλιέργεια, πλημμύρισε, έχουν φτάσει τα νερά μέχρι εδώ πέρα. Φαίνονται. Σε ύψος ένα μέτρο. Mm-hmm. Καλλιεργούμε την περιοχή εδώ. Που τι σημαίνει αυτό που έφτασε σε ύψος τόσο κοντά? Σημαίνει ότι καλλιεργούμε την περιοχή εδώ από τον πατέρα μου από 5 χρονών. Αυτό το φαινόμενο δεν είχε συμβεί ποτέ. Ποτέ στα χρονικά που είμαστε εδώ πέρα. Ποτέ. Αυτό συνέβησε επειδή τα νερά ναι, μεν ήταν πολλά, αλλά με το δρόμο των καινούργων που φτιάξανε στου Γκαργαλιάνου, δημιουργηθήκαν όλα αυτά τα νερά και συσσωρευτήκαν σε κάποιες περιοχές. Οι περιοχές ήταν να είμαστε εμείς οι τυχεροί, να συσσωρευτούν εδώ, στο Διακουμόπουλο πιο κάτω και να γίνει αυτό που βλέπετε τώρα. Πώς λέγεται εδώ η περιοχή? Η περιοχή λέγεται εδώ Κουτσουβέρι, γιατί όλα τα νερά των Γκαργαλιάνων καταλήγουν εδώ. Τώρα εδώ δεν νομίζω να βλέπετε να πάρουμε παραγωγή ούτε φέτος. Πάμε για του χρόνου το Μάιο. Εσένα καταστρέφει η καλλιέργεια σου. Είμαι ολοσχερός καλλιέργεια. Είμαι ένα χρόνο στα θερμοκήπια. Είμαστε στα υπαίθρια, τώρα ένα χρόνο στα θερμοκήπια. Ακόμα παλεύουμε να ξεχρεώσουμε τις κατασκευές, το κόστος και αυτά. Τι να ξεχρεώσω, τι να κάνω εδώ, με τι όρεξη να συνεχίσω. Ένα μέτρο κενό, εκεί, παράδρακα. Το σημάδι που έχει ένα μέτρο, το έχει κάψει. Πώς πάει, εκεί ξεφύγει.